Οι πρόεδροι των διοικητικών συμβουλίων των συλλόγων που σήμερα συνδιοργανώνεται αυτή την εκδήλωση. Χαιρετίζω την πρωτοβουλία των συγγενών των θυμάτων και των τοπικών συλλόγων του Δήμου Αχαρνών να βρεθούμε όλοι μας εδώ σήμερα στον τόπο που γράφτηκε μια ανίποτη ανθρώπινη τραγωδία και να ποτίσουμε φόρο τιμής στη μνήμη των συμπατριωτών μας που θυσιάστηκαν στο βωμό ενός φασιστικού ολοκληρωτικού πολέμου. Όλοι μας ξέρουμε ότι η Ελλάδα σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης πλήρωσε βαρύ φόρο αίματος κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οικογένειες ξεκλειδίστηκαν, παιδιά ορφάνεψαν, άντρες και γυναίκες έχασαν τη ζωή τους με τρόπο άδικο και απάνθρωπο. Έχουμε όλοι μας χρέος να θυμόμαστε ότι το αγαθό της ειρήνης που απολαμβάνουμε σήμερα δεν μας χαρίστηκε, αλλά κατακτήθηκε με θυσίες και σκληρές μάχες. Έχουμε υποχρέωση να διδάξουμε στη νέα γενιά, στα παιδιά μας, στην ιστορία του τόπου μας, την ιστορία του έθνους μας, ώστε να μην χρειαστεί να ζήσουν ξανά τη φρίκη του πολέμου. Σήμερα τιμούμε τη θυσία των ηρώων του τόπου μας, δίνοντας την υπόσχεση ότι θα υπερασπιστούμε την ελευθερία, τη δημοκρατία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Κλείνοντας, θα ήθελα να απευθυνθώ στις οικογένειες των θυμάτων και να τους πω ότι παρά τον πόνο και την απώλεια θα πρέπει να αισθάνονται υπερήφανοι για τους ανθρώπους τους, γιατί η θυσία τους δεν πήγε χαμένη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τον ιστορικό ερευνητή, τον κύριο Γιώτα, ο οποίος μας αφηγήθηκε το χρονικό αυτής της τραγωδίας. Τέλος, θα ήθελα να συγχαρώ προσωπικά την Ηλέα και τον πρόεδρό της, τον κύριο Φυτά, γιατί με τη σημερινή του πρωτοβουλία επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά ότι παράγει πολιτισμό και ήθος στον τόπο μας. Επίσης, να ευχαριστήσω όλους τους τοπικούς συλλόγους των Αχαρνών και της Φυλής που αγκάλιασαν και στήριξαν αυτή την πρωτοβουλία. Θέλω να ξέρετε ότι ο Δήμος Αχαρνών θα είναι αρρωγός σε κάθε προσπάθεια ανάδειξης ιστορίας του τόπου μας και του πολιτισμού μας. Σας ευχαριστώ θερμά.